Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η Ματίνα Δάμπλια, η ψυχή του βιβλιοπωλείου Βιβλιοτρόπιο στο Αγρίνιο. Καλώς την, καλό μεσημέρι, Ματίνα. Καλό μεσημέρι, Φώνη. Καλή αρχή στην υπέροχη εκπομπή σας. Αλήθεια, πόσο νωρίς αρχίζει η προετοιμασία ώστε εσείς να είστε έτοιμοι για τη νέα σχολική χρονιά? Η προετοιμασία, είναι η αλήθεια, αρχίζει από Μάρτιο περίπου. Εμείς σαν βιβλιοπωλείο περίπου εκεί Μάρτιο, Απρίλιο αρχίζουμε τις παραγγελίες, ώστε μέχρι τέλος Ιουλίου περίπου να έχουμε παραλάβει το μεγαλύτερο μέρος των σχολικών και από εκεί και πέρα να βλέπουμε τον τελευταίο μήνα, τον Αύγουστο, αν έχουμε κάποιες ελλείψεις. Φαντάζομαι είσαστε έτοιμοι τώρα, έτσι? Είμαστε έτοιμοι και βέβαια πάντα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τις εταιρείες αν προκύψει κάτι καινούριο που θα ζητήσουν οι δάσκαλοι που δεν το έχουμε, να το παραγγείλουμε άμεσα για να γενικά, επειδή είμαστε μικρό βιβλιοπωλείο, προσπαθούμε να εξατομικευμένα να εξυπηρετούμε τον κάθε πελάτη. Οι γονείς προμηθεύονται, σε διέκοψα, με συγχωρείς, οι γονείς προμηθεύονται νωρίτερα τα σχολικά είδη ή αφού πάρουν οδηγίες, ας πούμε, από το σχολείο? Το μεγαλύτερο μέρος αρχίζει με τη λίστα, γιατί αυτός είναι ο οδηγός, η λίστα είναι ο οδηγός του τι θα χρειαστούν. Επομένως, με το άνοιγμα των σχολείων και το μοίρασμα της λίστας, αρχίζουν η πρώτη εβδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία, είναι και η εβδομάδα που θέλουν οι γονείς να καλύψουν το τι ζητάνε οι δάσκαλοι εκπαιδευτικοί στο σχολείο. Από εκεί και πέρα βέβαια, και πριν δοθεί αυτή η λίστα, πάντα το καλοκαίρι που επιστρέφουμε από διακοπές, τα παιδιά αρχίζουν και αναζητούν ξανά τη σχολική ατμόσφαιρα που τους έχει λείψει και έρχονται με τους γονείς τους να προμηθευτούν κάτι διαφορετικό, κάτι, ένα στυλό, ένα μολύβι διαφορετικό, τετράδια, σημειωματάρια, κασετίνες, πράγματα που θα τους φτιάξουν τη διάθεση και θα είναι για αυτούς μία πινελιά στο να βλέπουν όμορφα χρώματα γύρω τους στο σχολείο για να τους φτιάχνει τη διάθεση. Πραγματικά ιδιαίτερη διαδικασία και πολύ πολύ ευχάριστη για μικρούς και μεγάλους. Έτσι ακριβώς. Και η σχολική βέβαια περίοδος αρχίζει τώρα, το Σεπτέμβριο. Όλη η χρονιά όμως είναι μία, δηλαδή δεν σταματάει η αναζήτηση των σχολικών όλη τη χρονιά. Απλά ο Σεπτέμβριος είναι ο εναρκτήριος μήνας, σηματοδοτεί μία νέα αρχή για μας, δηλαδή σαν βιβλιοπωλείο. Είναι μια μεγάλη γιορτή ο Σεπτέμβριος, στο να μπούμε σε μια άλλη ροή, στο να αφήσουμε πίσω μας ίσως κάποια άσχημα και να γεγονότα και να προχωράσουμε μπροστά, να δούμε αυτό το νέο ξεκίνημα σαν μια νέα πνοή στη ζωή μας. Είναι ένα πρώτο κουδούνι και για σας. Έτσι ακριβώς, και προσπαθούμε και εδώ στο βιβλιοπωλείο να είναι μια γιορτή εκείνες οι ημέρες. Και χαιρόμαστε, εμείς έχουμε 11 χρόνια που λειτουργούμε σαν βιβλιοπωλείο. Χαιρόμαστε γιατί και όλοι οι πελάτες που έρχονται, οι γονείς, τα παιδιά, έρχονται με πολύ ωραία διάθεση, με χαρούμενη διάθεση, πέρα από τα έξοδα τα οποία είναι κατανοητό βέβαια ότι σίγουρα δυσκολεύουν τις οικογένειες, αλλά οι γονείς έχουν σαν προτεραιότητα το να δουν τα παιδιά τους χαρούμενα. Έχουμε κάποια εικόνα για τις τιμές σε σχέση με πέρυσι? Δεν περιμένω να μου πεις ποσοστό, αλλά έχουν πάρει την ανηφόρα, είναι σε ένα σταθερό σημείο? Επειδή έτσι προσωπικά χειρίζομαι όλο αυτό το κομμάτι των παραγγελιών και των τιμών, δεν έχω δει κάποια διαφορά τον τελευταίο χρόνο, γιατί είχε ήδη έρθει πριν 1,5 μάλλον χρόνο αλλαγή στις τιμές. Θα έλεγα, ναι, γενικά τα 2 τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανωδική πορεία που όμως κάπως έχει σταθεροποιηθεί. Επομένως, ξέρετε, το έχουμε συνηθίσει πλέον αυτό σε όλα τα πράγματα γύρω μας. Ας ελπίσουμε να μείνουν για ένα διάστημα εκεί που είναι, σε όλα τα πράγματα του νοικοκυριού. Μακάρι να συμβεί αυτό. Τι είναι αυτό για το οποίο οι γονείς δαπανούν περισσότερα χρήματα συνήθως? Αυτό το οποίο απαιτεί ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων στο σχολικό κομμάτι είναι τα ξενόγλωσσα βιβλία.
Εκεί είναι πάντα σχετικά, πάντα ήταν βέβαια, και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ως μαθήτρια, πάντα ήταν οι πιο υψηλές τιμές αυτά τα βιβλία. Μπορεί ένα πακέτο ξενόγλωσσων βιβλίων να ξεκινάει από 60 ευρώ μέχρι και 120-130, ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής. Και από εκεί και πέρα σίγουρα η τσάντα, μια καλή τσάντα μπορεί να ξεκινήσει από 50 μέχρι 90 ευρώ. Τα αυτό σχολικά σημαίνει... από εκεί και πέρα, ναι, τα σχολικά από εκεί και πέρα σαν βιβλιοπωλείο και εμείς φροντίζουμε στο να έχουμε μια διπλή ικανότητα και για κάποιον που θέλει ένα οικονομικό καλό μολύβι επώνυμο, το οποίο ξεκινάει από 40-50 λεπτά, και πάντα θέλουμε να υπάρχει μια ποικιλία στην τιμή αλλά κρατώντας πάντα την ποιότητα. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο εύρος τιμών, ναι, από το οποίο κάποιος θα μπορούσε να διαλέξει ένα ποιοτικό προϊόν. Ακριβώς, ναι, ναι. Είμαστε ένα μεγάλο καλάθι. Τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι ένα μεγάλο καλάθι σχολικών, με αφορμή την προηγούμενη είδηση. Για το καλάθι με τα σχολικά, ναι, είδη. Ναι, ναι. Γιατί να επιλέξει κάποιος ένα βιβλιοπωλείο, το βάζω σε εισαγωγικό, μικρό βιβλιοπωλείο, ναι, μικρό κατάστημα, ναι, ναι, αλλά είναι πολύ μεγάλο, το σημείωσες και εσύ, και όχι ένα πολυκατάστημα ή το διαδίκτυο, που είναι πλέον και μια διαδεδομένη πρακτική? Εγώ να σας πω την αλήθεια, σαν καταναλώτρια, επιλέγω πάντα την τοπική αγορά. Και το Αγρίνιο γενικά το βλέπουμε ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το καλοκαίρι, που έρχονται άνθρωποι από μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, που έχουν ρίζες εδώ από την περιοχή, που πραγματικά αγαπάνε τον τρόπο που έχει στηθεί η αγορά στο κέντρο του Αγρινίου και τα μαγαζιά που βρίσκουν, η ποιότητα και οι τιμές. Ξέρουν δηλαδή ότι στα μικρά μαγαζιά βρίσκουν το προσωπικό γούστο του ιδιοκτήτη του καταστήματος, που φροντίζει να υπάρχει μια ισορροπία και στην τιμή και στην ποιότητα που προσφέρει. Πρώτον λοιπόν, ένας βασικός κινητήριος μοχλός είναι ότι στηρίζουμε την τοπική αγορά, δημιουργούμε μια δυνατή αλυσίδα τοπικά. Και ένας δεύτερος λόγος είναι ότι, και αυτό το είδαμε και από την καραντίνα που ήμασταν όλοι απομονωμένοι και επικοινωνούσαμε μόνο μέσω διαδικτύου, ότι αυτό που μένει στο τέλος, σαν το κατακάθι ας το πούμε ενός ελληνικού καφέ, είναι η ανθρώπινη σχέση, που αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τίποτα άλλο. Η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζεται με τον πελάτη, φιλίες που δημιουργούνται μέσα από τις σχέσεις αυτές, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναντικατάστατο. Το βιώνει, πιστεύω, το Αγρίνιο όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που επέστρεψες από την Αθήνα μετά τις σπουδές σου. Νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί, είναι κάτι που κάνετε με μεγάλη αγάπη και το εισπράττουμε. Με την ευκαιρία, Ματίνα, να σε ρωτήσω, μιας και ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, φτάνει στο τέλος του. Διάβασε, εκτιμάς ο Αγρινιώτης βιβλία φέτος το καλοκαίρι, τι διαπίστωσες? Πολύ, πολύ. Πάντα, δηλαδή... Ο κόσμος, βέβαια, εμείς βλέπουμε τον κόσμο που μπαίνει στο βιβλιοπωλείο, επομένως αυτοί που μπαίνουν στο βιβλιοπωλείο είναι άνθρωποι που διαβάζουν. Κάθε χρόνο είναι, θεωρώ, όλο και περισσότερο κοινό που διαβάζει, ιδιαίτερα μετά την καραντίνα, ίσως έχει αυξηθεί ακόμα πιο έντονα. Και χαίρομαι γιατί έχουμε πολύ έντονη παρουσία και από τις νέες γενιές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βιβλιοπωλείο, και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας χαροποιεί πάρα πολύ, το ότι έχει ανακυκλωθεί αυτό το κοινό και έχουν έρθει και πιο μικρές ηλικίες με αφορμή κάποιες κυκλοφορίες που βλέπουν στο TikTok, δηλαδή, και το ίντερνετ είναι παίζει το ρόλο του. Καλά του, βέβαια, βέβαια, όλα είναι στη ζωή. Και επειδή αρχίζουν τα σχολεία και... ωραία, εντάξει, το σχολείο έχει την καθημερινή μελέτη, έχει τη ρουτίνα. Πρέπει να υπάρχουν, να διαβάζουν και βιβλία εκτός σχολείου τα παιδιά. Το βιβλιοτρόπιο γνωρίζω ότι κάνει αρκετές δράσεις και εκδηλώσεις για να τραβήξει τα παιδιά κοντά του, για να φέρει τα παιδιά κοντά στο βιβλίο. Οι ίδιοι γονείς, όταν βλέπουν ότι το παιδί έχει αποστασιοποιηθεί και δεν θέλει τόσο πολύ το βιβλίο ή δεν έχουν μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, τι μπορούν να κάνουν για να τα καταφέρουν, να το κάνουν να το αγαπήσει?
Ένα βασικό θέμα είναι το να διαβάζει ο ίδιος ο γονέας. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε κάτι από το παιδί το οποίο δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι σαν στάση ζωής. Και ένα δεύτερο είναι, αυτό το προτείνω αρκετά στους γονείς που έρχονται και μας αναφέρουν τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν διαβάζει κάποιο βιβλίο, είναι στο κινητό το παιδί, στο τάμπλετ. Μια δυνατή αφορμή να ξεκινήσει το παιδί το διάβασμα, ειδικά από την εφηβεία και μετά που λίγο ανεξαρτητοποιούνται σιγά σιγά τα παιδιά, είναι το να έρθουν τα παιδιά στο βιβλιοπωλείο, όχι απαραίτητα σε εμάς, σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, σε μια βιβλιοθήκη. Πρέπει να τους δοθεί η αίσθηση της ανεξαρτησίας και σε αυτή τη διαδικασία της επιλογής, και ας επιλέξουν και κάτι με το οποίο δεν συμφωνούν οι γονείς. Το θέμα είναι να γίνει κάνουν η επιλογή, να υποστηρίξουν την επιλογή τους, και από εκεί και πέρα, αν μπει μία φορά το μικρόβιο, αυτό δεν φεύγει. Πολύ ωραία. Ήταν η Ματίνα Δάμπλια από το Βιβλιοτρόπιο. Σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω μια ευχή, καλή αρχή και στην εκπομπή και στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, καλή αρχή και δύναμη, και να κοιτάμε μπροστά, να βλέπουμε μπροστά μας και αισιόδοξα τη θετική πλευρά.